Κοιτάξτε, το πρόβλημα ότι υπάρχει κίνηση σημαντικό υπάρχει στον αγροτικό τομέα και έχει να κάνει κυρίως με την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής και τις χαμηλές τιμές που δίνουν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους, που είναι διπλά εκμεταλλευόμενοι. Και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, από τη μία πλευρά συμβαίνει αυτό, ότι έχουμε μεγάλο κόστος παραγωγής και πουλάμε φτηνά τα προϊόντα και μερικές φορές και κάτω από το κόστος παραγωγής. Και από την άλλη πλευρά, ως καταναλωτές και εμείς, όπως και εσείς ίδιοι, ζούμε ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας που χτυπάει τις τσέπες μας, το εισόδημά μας και πραγματικά τα προϊόντα που εμείς τα δίνουμε πάφτα από το χωράφι φτάνουν πανάκριβα στη λαϊκή κατανάλωση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το μοντέλο ανάπτυξη, έχει να κάνει με το μοντέλο λειτουργίας του συστήματος που ζούμε σήμερα. Και βεβαίως οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι πολύ μεγάλες. Γιατί όταν μιλάμε για το κόστος παραγωγής, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Δεν μπορεί να δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους υφοπλιστές, στους ξενοδόχους, στους κλινικάρχες και ο αγρότης με το κτηνοτρόφο να το αγοράζουν 2,10, 2,20. Δεν ξέρω στην Κρήτη ποια είναι η τιμή τώρα, γιατί έχετε και διαφορετικές τιμές. Αλλά πάνω από 2 ευρώ αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Που είναι βασικό για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί να μιλάει για την πράσινη ανάπτυξη και αυτό που είπε και ο υπουργός, όπως το αναφέρατε πριν, η μετάβαση και τους όρους που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξη, είναι αυτό που εκτόξευσε την τιμή του ρεύματος στα ύψη, που εντάξει, κάτω από την πίεση και κάτω από τις καταστάσεις μπορεί να υπάρχει μια αναστολή της ρεύματος να προσαρμογείς, αλλά δεν υπάρχει καταργησή της, που σημαίνει ότι θα το έχουμε ξανά μπροστά μας όλος ο ελληνικός λαός. Και έχει τριπλασιαστεί η τιμή του ρεύματος, του ηλεκτρικού, και με αυτό δεν μπορεί να παράγει ο αγρότης με τέτοιο κοστολογίο τα λιπάσματα, τα οποία έχουν εκτοξευθεί 2 και 3 φορές πάνω. Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα έχουν κλείσει όλες οι λιπασματοβιομηχανίες και δεν μπορούμε να παράγουμε καθόλου λίπασμα. Ενώ είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Αυτά είναι ευθύνες κυβερνήσεων. Δεν είναι γενικά ότι φταίει η κακή μας η μοίρα ή η κακή μας η τύχη. Καλά. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά την ίδια ώρα, όταν λέει ότι, ξέρετε, μέσα στο νέο μοντέλο λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα, που περιλαμβάνει και τον αγρότη, περιλαμβάνει και τον κτηνοτρόφο, θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαία για τη χώρα παραγωγή και πότε αυτή την ώρα και στην επιβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράσινη μετάβαση. Πότε αυτή την ώρα. Πόσο εύκολο είναι αυτό, κύριε Μαρούβα? Όπως σας είπα και πριν, αυτό δεν μπορεί να... Και τα κύριε, και τα ολόκληρο και ο σκύλος Χορτάτος, λέμε μια παροιμία, δεν μπορεί να υπάρχει. Η πράσινη μετάβαση που μιλάνε είναι αυτή η αύξηση του κόστους στην ενέργεια και όχι μόνο στην ενέργεια. Αλλά αυτό είναι η πράσινη μετάβαση. Τα φωτοβολταϊκά ενημογεννήτρες, όταν... του θέμα της ενέργειας, η απολιγνητοποίηση που έγινε στη χώρα μας, οδήγησε στη ρήτρα προσαρμογής και στην τεράστια αύξηση του ρεύματος. Λοιπόν, αφόσον το δέχονται αυτό σαν μοντέλο και σαν κατεύθυνση και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πατάνε πόδι, δεν φέρουν αντίρρηση, δεν παλεύουν ενάντια σε αυτό, δηλαδή να καταργηθεί, ας πούμε, ο φόρος των ρήπων, να ξαναβγεί ο λιγνίτης στην επιφάνεια και να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, στην ουσία εξασφαλίζουν την κερδοφορία 3-4 μεγάλων επιχειρηματιών που όταν... στείλουν τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτρες. Κύριε Μαρούβα, όταν σας ζητάει από όλα τα κόμματα, να προχωρήσετε στην επόμενη μέρα με συγκεκριμένες προτάσεις για να λυθούν χρόνιες παθογένειες, πρέπει να κοιτάξουμε τον αγρότη στα μάτια, να πούμε αλήθειες, να διορθώσουμε όλοι μαζί τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Τι ακριβώς θέλει να πει? Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι οι ανάγκες στην Κρήτη των παραγωγών είναι άλλες. Οι ανάγκες παραγωγή είναι μεν, αλλά διαφοροποιούνται τα δεδομένα. Στη Θεσσαλία είναι άλλα τα δεδομένα. Στην Πελοπόννησο είναι άλλα. Στην Ήπειρο άλλα. Στη Θεσσαλία άλλα. Στη Θράκη άλλα. Στα νησιά άλλα. Τα μικρότερα νησιά. Πώς λοιπόν θα βρεθείς μπροστά και θα πεις ότι εγώ θα φροντίσω όλες τις παθογένειες να τις κλείσω, να τις επουλώσω? Πώς? Κοιτάξτε, υπάρχει μια... Πώς να το πω, ένας δεσμός που ενώνει τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και αυτό έχει να κάνει με το αίτημα που προβάλλει το αγροτικό κίνημα και του ΚΚΕ το στηρίζει σαν αίτημα, που είναι αυτό που λένε οι κατώτερες συγκεκριμένες τιμές, δηλαδή με βάση το κόστος παραγωγής να υπάρχει πώληση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε ένα ύψος που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει ένα μεροκάματο επιβίωσης στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο και για να συνεχίσει την καλλιέργειά του και για να ζει στην οικογένειά του. Καμία επιχείρηση, γιατί μας έχουν και επιχειρηματίες και κρατάμε βιβλία, αγρότες κτλ. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να ζήσει αν πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής. Καμία. Πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό κέρδος. Αυτό δεν εξασφαλίζεται στον αγροτικό τομέα.
Και του είπα και πριν ότι δεν εξασφαλίζεται ακριβώς γιατί δεν έφταιγε μόνο η ακρίβεια ή ο πόλεμος ή αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Είναι μια γενικότερη πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις προεκλογικά, όλα τα κόμματα αυτά που κυβερνάνε, τέλος πάντων, που έχουν κυβερνήσει και που θέλουν να ξανακυβερνήσουν, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όταν προεκλογικά λένε από το χωράφι στο ράφι θα πρέπει να δούμε την τιμή του προϊόντος. Και την ίδια στιγμή είναι οι ίδιοι που βάζουν πλάτες απέναντι στους συμπόρους και στους βιομηχάνους που από εμάς παίρνουν παύτινα τα προϊόντα και τα πουλάνε πανάκριβα στο λαό. Και ο λαός βέβαια με τους μισθούς που έχει σήμερα, με το εισόδημα που έχει, δεν έχει την αγοραστική ικανότητα να αγοράσει αυτά τα προϊόντα και να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες. Αυτό είναι η επισητιστική κρίση. Δεν υπάρχει έλλειψη προϊόντων. Υπάρχει έλλειψη χρημάτων για να αγοράσει ο κόσμος τα προϊόντα τα δικά μας. Και τα κηπευτικά και τα φρούτα. Αναφέρομαι δηλαδή σε προϊόντα που έχει και η Κρήτη. Και αναφέρεστε όχι μόνο στη διεθνή αγορά και στην εγχώρια αγορά, γιατί από εδώ ξεκινάει και στην εγχώρια, βεβαίως. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι εξαγωγές γίνονται. Όχι, γιατί τις περισσότερες φορές ξεχνάμε την εγχώρια αγορά και πάμε μόνο στις εξαγωγές και βλέπουμε κάποιους αριθμούς, εκμεταλλευόμαστε τους αριθμούς και τους αλγόριθμους, αλλά ξεχνάμε πηγαίνοντας εγώ, εσείς, ο καθένας από εμάς στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβι, σε μια λαϊκή αγορά, τι είναι αυτό που βρίσκουμε. Πρέπει καταρχήν να πούμε ότι οι εξαγωγές που γίνονται δεν φέρνουν κάποιο κέρδος στον αγρότη, ούτε τα ΠΟΠ ούτε τίποτα στον αγρότη και στον ξενοτρόφο. Αυτό το παίρνουν αυτοί που κάνουν τις εξαγωγές. Εκεί και αυτοί κερδοφορούν. Το βασικό μας το πρόβλημα είναι ότι δίνουμε σε μια αλφα τιμή το προϊόν από το χωράφι και φτάνει στη λαϊκή κατανάλωση 3, 4, 5 φορές ακριβότερο. Και αυτό είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Δεν αφορά μόνο μια περιοχή. Αφορά όλη την Ελλάδα. Και όλοι μιλάνε ότι όλα αυτά τα κόμματα, όλοι που κυβέρνησαν έλεγαν ότι θα το αντιμετωπίσουν και ποτέ δεν το αντιμετώπισαν. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και μιλάνε για τον νόμο προσφοράς και ζήτησε ότι αυτός καθορίζει την τιμή των αγροτικών προϊόντων. Δεν το καθορίζει μόνο αυτός την τιμή των αγροτικών προϊόντων. Γιατί όταν εγώ πουλάω, ας πούμε, ένα προϊόν στα 10 λεπτά και φτάνει στη λαϊκή κατανάλωση το 1 ευρώ, λοιπόν, κάποιος κερδοσκοπεί. Και σε βάρος του δικό μου και σε βάρος του δικό σας που είστε καταναλωτής. Το μόνο διαχρονικό είναι το αίτημα των παραγωγών ή τα αιτήματα των παραγωγών περί της μείωσης του κόστους παραγωγής, περί ηλεκτρικού ρεύματος, περί καυσίμων, περί φθηνότερης τιμής των παραγωγών. Είναι το μόνο μόνιμο διαχρονικά. Για τα υπόλοιπα πάντα έχουμε να λέμε, πάντα έχουμε να κουβεντιάζουμε. Πάντα υπάρχει η αντίθετη πλευρά και εκείνες οι πολιτικές οι οποίες δεν συνάδουν με αυτά τα οποία ζητάει και ο παραγωγός αλλά και ο καταναλωτής, κύριε Μαρούδα. Σίγουρα αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα πολιτικής αντίληψης και βούλησης των ελληνικών κυβερνήσεων. Βεβαίως και της κοινής αγροτικής πολιτικής και έτσι όπως έχει στηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και η κοινή αγροτική πολιτική δεν εξυπηρετεί τις διατροφικές ανάγκες κάθε λαού. Δεν κοιτάει αυτό. Κοιτάει το πώς θα είναι η μεγαλύτερη κερδοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ανταγωνισμούς και των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ανταγωνισμούς με τα άλλα κράτη, ας πούμε, π.χ. με την Αμερική, με την Κίνα, με την BRICS κτλ. Το πρόβλημα το δικό μας είναι καθαρά υψηλού κόστος παραγωγής και χαμηλής τιμής διάθεσης των προϊόντων που ταυτόχρονα όμως, ενώ υπάρχει αυτό στη λαϊκή κατανάλωση, στην αγορά δηλαδή, φτάνουν πανάκριβα τα προϊόντα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σας λέω, σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού μιλάνε όλοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο στα 2 ευρώ που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε καμία. Στρεβλώσεις. Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αυτή η τιμή του ρεύματος. Στρεβλώσεις. Αυτό το φάρμακο είναι 3 φορές ακριβότερα στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Που είναι και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι δίπλα μας. Είναι 3 φορές ακριβότερα. Απλά κουβέντα για να γίνεται. Στρεβλώσεις και παθογένειες που προκαλούνται από την ίδια την πολιτεία σε βάρος των παραγωγών, αλλά κατά τα άλλα χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Ευτυχώς είναι πλούσια η ελληνική γλώσσα και έτσι κάνουμε ένα παιχνίδι. Ναι, αυτό θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, εσείς ξεκινάτε σήμερα, νομίζω το μεσημέρι, ότι είναι η συνάντησή σας με τους φορείς της Μεσαράς, στον Αγροτοβιομηχανικό Συνεταιρισμό του Μπακίου, και νομίζω ότι το βράδυ στις 8 είναι η πολιτική εκδήλωση στην πλατεία του Τυμπακίου, έτσι.
Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Ωραία. Αυτό αύριο, αύριο να υπενθυμίσουμε ότι πάτε στις Βουκολιές. Θα συναντηθείτε και εκεί με αγροτικούς φορείς της περιοχής. Στην συνέχεια η πολιτική εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 8.30 το βράδυ. Πλατεία Αρμή στα Νόγια για πολιτική εκδήλωση την Τετάρτη 29 του μήνα. Θα έχει προηγηθεί και πάλι από το μεσημέρι η συνάντηση με το Σύλλογο Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Ερεθύμνου. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα προβλήματα που έχουν οι κτηνοτρόφοι αυτή την ώρα, κύριε Μαρούδα. Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη δεν είναι διαφορετικό. Αυτοί που αντιμετωπίζουν το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι οι κτηνοτρόφοι, που πραγματικά εκεί οι ζωοτροφές και η αύξηση αυτή του κόστους όχι απλά δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί από την όποια αύξηση του γάλακτος, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ακόμα και τροφοδοσίας του να παραμείνουν τα ζώα ζωντανά, ας πούμε.